Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Upgrades, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα έχουμε ένα γρήγορο και μικρό unboxing, το οποίο είναι για αυτά εδώ τα μικρόφωνα, είναι της Boya και πάμε να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει μέσα το κουτί. Έφερα μαχαιράκια, αλλά τελικά δεν χρειάζεται καν. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε. Ανοίγοντάς τα, το πρώτο που βλέπουμε είναι αυτό εδώ το σακουλάκι, το οποίο έχει μέσα τα ακουστικά, έχει εδώ τις εγγυήσεις και τα λοιπά, λέει 3 χρόνια αν κάνεις register μέσα, και εδώ έχει κάποιες οδηγίες και τα λοιπά. Πάμε εδώ στο σακουλάκι, πολύ ωραίο, πραγματικά εντάξει δερμάτινο δεν είναι, αλλά είναι τουλάχιστον ένας χώρος αποθήκευσης ο οποίος μπορεί να τα έχεις εκεί μέσα και να μην τα χάνεις τα μικρόφωνα, οπότε εντάξει καλό είναι που το έχει. Βγαίνει αυτό, έχουμε αυτά, αυτό είναι κάτι. Εδώ έχει αυτά για την υγρασία κλασικά. Πάντα με τύχουν τα σακουλάκια πρώτα. Λοιπόν, μέσα στο σακουλάκι αυτό. Τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχει αρχικά δύο σφουγγαράκια. Ένα είναι αυτό, βλέπετε, και άλλο είναι αυτό, τα κλασικά για να μην κάνει το φουφ και τα λοιπά όλα όταν τα βάζεις ή να μην ακούγεται πολύ ο αέρας, ή αλλιώς μπορεί να βάλεις dead cut, έχω και dead cut το λέω και θα βάλω dead cut αν χρειαστεί. Έχει ένα πιαστράκι, δύο πιαστράκια είναι αυτά που πιάνει στο πέτο. Να τα ανοίξουμε κιόλας. 5 ώρες μετά ακόμα προσπαθώ να το ανοίξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, είναι μεταλλικό. Ωραίο πιαστράκι, γερό φαίνεται, εδώ είναι πλαστικό μόνο, οπότε έχει δύο τέτοια πιαστράκια και έχει και ένα αυτό βίσμο ουσιαστικά που από jack πάει σε αυτό που είναι πιο μεγάλο. Τώρα δεν θυμάμαι πως λέγεται αυτό, πάντως αυτό είναι το 3,5 το κλασικό. Λοιπόν, σαν κατασκευή, από ό,τι φαίνεται είναι αυτό εδώ, θα σας βάλω και κάποια κοντινά να δείτε, φαίνεται πολύ στιβαρή. Αυτό είναι σαν μεταλλικό. Εδώ έχει τις επιλογές αν θες να το χρησιμοποιήσεις σαν για smartphone ή για κάμερα. Εμείς εννοείται το χρησιμοποιήσουμε για κάμερα, οπότε θα το βάζουμε σε αυτή την επιλογή. Νομίζω από ότι είδα και σε κάποια άλλα βιντεάκια, εδώ μέσα έχει και μπαταρία. Νομίζω κάτι τέτοιο έλεγε. Έχει εδώ ένα κάτι. Μπαταρία δεν έχει μέσα. Α, νάτι. Εδώ μέσα παίρνει μπαταρία, η οποία είναι εδώ, δεν την είδα πριν. Οπότε να βάλουμε και την μπαταρία. Νομίζω από ό,τι λέγανε ότι είναι για χρήση, αν το βάλεις δηλαδή σε smartphone κτλ. Δεν χρειάζεται, γιατί φτάνει η ενέργεια που δίνει το smartphone για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλά αν τυχόν είναι για κάμερα, όπως είναι αυτό που θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς, λέει ότι δεν φτάνει. Οπότε θέλει και την μπαταριούλα αυτή. Μπήκε μέσα. Και απλά το ξαναβιδώνουμε μέσα και είναι έτοιμο. Έχει εδώ όπως βλέπετε ξεχωριστά καλώδια για το κάθε μικρόφωνο, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσεις δύο πηγές. Από ό,τι διάβασα μέσα που λέγανε, α, και μπαίνουν π.χ. και τα μαξιλαράκια, μπαίνει εδώ πέρα πάνω και κλείνει. Και από ό,τι λέγανε, ουσιαστικά αυτές τις δύο πηγές πηγαίνει στο left και στο right. Οπότε μετά στο μοντάζ μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια από τα δύο θες. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις το αριστερό, μπορεί να χρησιμοποιήσεις το δεξί ή και τα δύο μαζί αν θες. Εγώ πιο πολύ σαν σκέψη αυτό που είχα ήταν να το συνδέσω στο αυτοκίνητο για να μπορώ να παίρνω ήχο και από την εξάτμιση και από μπροστά, ή αν θέλω να σας μιλήσω εγώ και από την εξάτμιση. Οπότε θα δούμε πώς θα γίνει και να γίνεται με μία κάμερα. Γιατί αυτές τις φορές όσους έχετε δει στα βίντεο που σας κάνω που είναι με κάμερα που ακούγεται ο ήχος από την εξάτμιση, σκεφτείτε ότι χρησιμοποιώ δύο κάμερες. Μία κάμερα για την εξάτμιση πίσω και στην άλλη που μιλάω εγώ είναι άλλη κάμερα. Οπότε αν είναι για να χρησιμοποιήσω μόνο μία κάμερα, μπορώ να το κάνω με αυτό και να έχω και τα δύο. Δηλαδή το να πηγαίνει μπροστά, το να πηγαίνει πίσω. Ή αν τυχόν κάνουμε κάποια συνέντευξη, κάτι όπως κάνουμε τα review στα αυτοκίνητα, να μπορεί να μιλήσει ο ένας με το ένα μικρόφωνο και ο άλλος με το άλλο, χωρίς να χρειάζεται να είμαι εγώ π.χ. από πίσω. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε και τώρα ό,τι θα πω μετά από εδώ θα είναι ουσιαστικά με το μικρόφωνο αυτό, να δούμε πώς λειτουργεί κιόλας. Λοιπόν, τώρα ό,τι ακούτε, βλέπετε βασικά ότι είναι από αυτό, το έχω βάλει εδώ το μικρόφωνο, οπότε ό,τι ακούτε τώρα είναι από εδώ, από το καινούριο. Δεν ξέρω πόση διαφορά μπορεί να έχει, θα τα δω κι εγώ στο μοντάζ για να σας πω κι εγώ πώς μου φάνηκε. Τώρα αυτό είναι το ένα και εδώ αυτό που είναι ουσιαστικά χωρίς το μαξιλαράκι, ένα-δύο, ένα-δύο, αυτό είναι ουσιαστικά το δεύτερο. Οπότε τώρα αυτά
και τα δύο δουλεύουν αυτή τη στιγμή, οπότε μπορεί να μιλάει ένας από εδώ, ένας από εκεί και να συνδυαστεί ο ήχος στο τέλος στο μοντάζ. Μια χαρά φαίνεται πάντως και δυνατά φαίνονται, γιατί χαμήλωσα λίγο τον ήχο σε σχέση με αυτό που είχα το Rode πάνω που είναι στην κάμερα. Οπότε αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι το The Unbridge να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε.